Το έχω πει πάρα πολλές φορές και στις δημόσιες συναντήσεις που έχω με υπουργούς και στην Κεντρική Ένωση που συμμετέχω, αλλά και κατηδίαν και εδώ στα διάφορα σεμινάρια. Εάν δεν αλλάξει αυτό το φάσμα φορολογικών συντελεστών και ασφαλιστικών εισφορών, να ξέρετε, το είπα και προχθές στην ομιλία μου στην ΟΚΕ, να ξέρετε ότι δεν θα υπάρχει μέλλον στο επιχειρήν. Ο Έλληνας επιχειρηματίας τολμά, επενδύει, δημιουργεί, είναι άτομο το οποίο αν του δώσεις λίγο μία σπίθα θα την κάνει φωτιά. Επομένω, αυτό το οποίο θα πρέπει να καταλάβουν όλοι είναι ότι θα πρέπει να αλλάξουν. Το ζήτημα είναι αν έχουμε εμείς τη δυνατότητα να το αλλάξουμε ή μας το επιβάλλουν, ή τι μάλλον επιβάλλουν οι ξένοι. Συζητώντας και με τον κύριο Κουρμούση στην ιδιαίτερη μερίδα που κάναμε για τον εξοδικαστικό και οφείλουμε να ενημερώσουμε και του τηλεθεατέ σα μέσα από την εκπομπή σα ότι ο εξοδικαστικό πήρε παράταση για έναν χρόνο. Εντό των επόμενων ημερών ψηφίζεται η τροπολογία αυτή. Επομένω, θα έχουν τη δυνατότητα πάρα πολλοί άνθρωποι, επιχειρηματίε και πολίτε να μπουν στον εξοδικαστικό και να ε, ρυθμίσουν τα χρέη τους, 120 δόσεις, έως 120 δόσεις, ε, είναι το εξής, το οποίο το συζητήσαμε και στην ημερίδα. Το ελληνικό κράτος θέλει. Οι ξένοι δεν θέλουν. Και αυτό είναι ένα ζήτημα το οποίο θα πρέπει να μας απασχολήσει ως κοινωνία, ως χώρα, ως κυβέρνηση, ως πολιτική, να δούμε τι ακριβώς θα γίνει. Εάν λοιπόν οι ξένοι επεμβαίνουν σε αυτά τα ζητήματα τα οποία χρήζουν λύσεις και είναι εύκολε οι λύσεις, άνθρωποι απλοί όπως είμαστε εμείς προτείνουμε λύσεις οι οποίες είναι εφικτές. Κάποιοι άλλοι άνθρωποι είναι οι οποίοι δεν δέχονται αυτές τις λύσεις. Θα πρέπει λοιπόν να το συζητήσουμε και να το δούμε. Το σίγουρο είναι ένα ότι θέλουμε μείωση των φορολογικών συντελεστών, μείωση των ασφαλιστικών εισφορών, ρύθμιση των χρεών για να μπορέσουμε να δημιουργήσουμε, να συνεχίσουμε μάλλον και σαφέστατα να δημιουργήσουμε. Να ξέρετε, το σίγουρο είναι ένα ότι αν αυτά αλλάξουν, την άλλη μέρα το ελληνικό επιχειρηματικό περιβάλλον θα αλλάξει άρδιν και θα προχωρήσουμε πολύ ψηλά.